Να σου πω την αλήθεια, Σάκη, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Να έχω 7 ψήφους, αλλά πάνω κάτω γνωρίζω ποιοι είναι και οι 7 και ποιο είναι το άτομο που παρακινεί και τα υπόλοιπα άτομα σε αυτό το κομμάτι. Και ποιο είναι και το άτομο που έχει κάνει μια υπομάδα μέσα στην ομάδα. Το έχω δηλώσει άλλωστε και στις συνεντεύξεις μου που έχω δώσει, τι ακριβώς γίνεται και πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα και τη στρατηγική ακολουθεί ένα συγκεκριμένο άτομο και παρακινεί και τα υπόλοιπα πίσω από τις κουρτίνες. Εντάξει, σίγουρα δεν μου αρέσει αυτό το γεγονός και μακάρι όλα υπήρχε αγάπη, αλλά από τη στιγμή που είναι έτσι ο άνθρωπος, τουλάχιστον να ήμασταν καλά. Δεν με χαροποιεί σε καμία περίπτωση, αλλά καλώς κακώς έτσι έχουν τα πράγματα. Εγώ στο παιχνίδι ήρθα με ένα στόχο και πάνω απ' όλα όμως βάζω την αξιοπρέπεια, την αλήθεια, την ειλικρίνεια που είναι αξίες ζωής όλα αυτά και έτσι έχω γαλουχηθεί. Και αν παραμείνω στο παιχνίδι πάλι έτσι θα συνεχίσω να μάχομαι και να υποστηρίζω όλα αυτά τα ιδανικά. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί από αυτά που μου λες παίρνω την αίσθηση ότι εκτός ότι ξαφνιάστηκες δεν το θεωρείς και δίκαιο. Και το λέω αυτό γιατί υπήρξαν κάποιοι παίκτες στο παρελθόν που έχουν πει ότι δεν τα έχω πάει καλά, το θεωρώ λογικό. Εσύ τι πιστεύεις για αυτήν την ψηφοφορία? Κοίταξε Σάκη, ο κάθε ένας εδώ μέσα έχει τη δικιά του προσωπικότητα και τη δικιά του αξία. Όπως επίσης, ο κάθε ένας εδώ μέσα έχει τη δικιά του κρίση. Δεν μπορώ εγώ να μιλήσω για μένα να πω ότι δεν είναι δίκαιο ή άδικο. Από τη στιγμή που έτσι ψήφισαν, τα παιδιά για αυτούς είναι το σωστό και το δίκαιο για αυτούς. Για σένα, τι πιστεύεις? Για μένα προσωπικά, αν μου επιτρέπετε κιόλας, δεν θεωρώ ότι δεν έχω δώσει τον καλύτερό μου αυτό στα αγωνίσματα και ούτε και στην καλύβα φυσικά. Γιατί όλοι βοηθάμε λίγο πολύ, δηλαδή δεν είναι ότι πολλές φορές έχω μαγειρέψει να στο πω και για την καλύβα ή... Άρα η απλή λογική λέει τα πάω καλά στα αγωνίσματα, τα πάω καλά και στην προσφέρω και στην παραλία. Άρα όπως είπες και προηγουμένως υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο. Ναι, υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο, είναι το δικό μου το πιστεύω. Που και πέρα η πορεία θα δείξει. Αναφέρθηκε σε κάποιον άνθρωπο. Σε ποιον αναφέρεσαι? Αναφέρομαι συγκεκριμένα στον Ηλία. Ο οποίος με ποιον τρόπο πιστεύεις ότι δημιουργεί αυτό το πρόβλημα? Είχε ξεκινήσει όλη η ιστορία τότε που λειτουργούσε προς προσωπικό όφελος, που επέλεγε τα ματσαρίσματα, μια προσωπική κόντρα. Υποτίθεται ότι μιλήσαμε, το λήξαμε. Είχε πάρει για κάτι μέρος και η Μαρίνα και γι' αυτό κιόλας και την ψήφισε, γιατί δεν ήταν κάποιος άλλος ο λόγος που έπρεπε να ψηφίσει τη Μαρίνα. Και από τότε γενικά έχει δημιουργηθεί μια υποομάδα μέσα στην ίδια μας την ομάδα και αυτό έχει φέρει όλη τη ρήξη και την αναμπουμπούλα και δεν μπορούμε να χρονοτιστούμε μεταξύ μας. Πολύ κακό αυτό για μια ομάδα και για ένα παιχνίδι. Και πίσω από τις κουρτίνες, να το πω και έτσι, δημιουργούν διάφορα πηγαδάκια, να σου πω, έλα λίγο εδώ, να μου πεις. Και την καταλαβαίνεις την αρνητική ενέργεια και ποιους έχει πλευρίσει. Και σίγουρα αυτή η στρατηγική από ό,τι φαίνεται μπορεί να έχει και δουλέψει. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν έχω να χωρίσω κάτι με κανέναν εδώ μέσα, δεν γνωριζόμασταν από πριν. Εδώ γνωριστήκαμε, εντάξει, πραγματικά όλα καλά. Ό,τι μας χαλάει, τα αφήνουμε στην άκρη. Ο Ηλίας βέβαια μπορεί να έχει αντίθετη άποψη.